Ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο. Το σενάριο που συζητείται για πάνω από μία πενταετία φαίνεται ότι βρίσκεται στην τελική του ευθεία. Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή και θα αλλάξει τα πάντα στον τρόπο που γίνεται η φορολόγηση της περιουσίας των Ελλήνων. Για το περιουσιολόγιο, ακούγεται εδώ και χρόνια ότι θα εφαρμοστεί. Βέβαια, δεν έχει γίνει από ό,τι ξέρω. Έτσι, δεν είναι. Όσον, ε, σαν σκέψη, γίνει και πράξη, νομίζω ότι είναι δίκιο προστατεύει πιο πολύ νομίζω τα χαμηλότερα εισοδήματα που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν και πολλά να δηλώσουν γιατί στην πραγματικότητα αυτοί που φοροδιαφεύγουν είναι αυτοί που έχουν ε, κρυφές πηγές πλούτου. Αν αυτές δηλωθούν κάποια στιγμή νομίζω ότι και τα έσοδα του κράτους θα μεγαλώσουν. Είναι και προεκλογική χρονιά και έχω και τις αμφιβολίες μου κατά πόσο θα πιέσει και η κυβέρνηση ας πούμε, για να προχωρήσει η εφαρμογή του. Στη βάση του σχεδίου αυτού θα επιβάλλεται κλιμακωτό φόρο με συντέλεστε που θα αυξάνονται όσο αυξάνεται το σύνολο τη περιουσία του υπόχρεου. Αυτό σημαίνει ότι σφίγγει ο κλειό για όσου αποκρύπτουν εισοδήματα, ακίνητα και γενικότερα περιουσιακά στοιχεία μεγάλη αξία από τα μάτια τη εφορία. Ε, ό,τι μπορούσα να δήλωσα, δεν έχω και τίποτα. Ένα σπίτι, αυτό είναι. Δηλώνουμε, πρέπει γιατί. Ε... Τι είμαστε εμεί που τα δηλώνουμε όλα, α πούμε. Φυσικά, βέβαια, οπωσδήποτε. Βέβαια. Πρέπει να είμαστε μονταγεί πολίτε. Όσοι εντοπιστούν από τι φορολογικέ αρχέ να μην έχουν εμφανίσει τα περιουσιακά του στοιχεία, απειλούνται με πρόστιμα, ενώ ό,τι δεν δηλώνεται θα κατάσχεται. Ε, κανονικά πρέπει να δηλώνονται όλα, αλλά κάτι... πρέπει να υπάρχει κάτι λάθο σε αυτή την υπόθεση. Αλλά δεν νομίζω ότι, το φτωχό λαό, ότι μπορεί ο φτωχό λαό να κρύψει. Αυτοί που έχουν πολλά. Να. Και από αυτού, αυτού σα πάρουν ή από αυτού που έχουν πισίνε πισίνες, βίλες και τα λοιπά και δηλώνουν ότι είναι φτωχοί και δεν πληρώνουν τίποτα. Γιατί συμβαίνει γι' αυτό. Όταν το περιουσιολόγιο θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή, το Υπουργείο Οικονομικών θα γνωρίζει τη συνολική περιουσία και θα μπορεί να υπολογίσει το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα του κάθε ενός. Ήδη η ΑΕΔ έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για τη στελέχωση της διεύθυνσης του περιουσιολογίου. Στόχος της φορολογικής διοίκηση είναι η δημιουργία μιας τεράστιας βάσης δεδομένων με τα περιουσιακά στοιχεία 8,5 εκατομμυρίων φορολογουμένων και όλων των επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνει κατοικίες, οικόπεδα, αγροτεμάχια, αποθήκες, ακίνητα κλπ. οχήματα. Με την πλήρη λειτουργία του περιοσυλλογίου και την εφαρμογή των έμεσων τεχνικών ελέγχου, η εφορία θα έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα κάθε φορολογούμενου με βάση όλα τα έσοδα και τα έξοδά του, τα περιουσιακά του στοιχεία και τι καταθέσει του στι τράπεζε. Τα έχουμε δηλώσει. Δεν είναι αυτά που δηλώνουμε δεν είναι. και στο ε ένα με το λένε Τι άλλη δήλωση να κάνουμε. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό καθόλου το μέτρο αυτό. Είναι τόσο πολλοί οι νόμοι που δεν ξέρουμε ποιοι ισχύουν και ποιοι δεν ισχύουν. Με την έναρξη του περιουσιολογίου, κάθε θα έχει πρόσβαση καθώς και δυνατότητα ελέγχου της πληρότητας και της ορθότητας των καταγεγραμμένων στη φορολογική διοίκηση περιουσιακών του στοιχείων.